Είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε σε μια πολύ πολύ ειδική εκπομπή που γίνεται με αφορμή τον εορτασμό των 90 χρόνων των Μπισκότων Παπαδοπούλου. Φυσικά special guest καλεσμένος ο Σταμάτης Κραουνάκης που έχει γράψει και το πολύ ωραίο μπισκοτάκι. Τι σημαίνει σε αυτή την εκπομπή? Συνεχώς ψανόμαστε. Δεν ξέρω, βγατίζουμε εδώ κανονικά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα παιδιά στην παρέα μας. Θέλεις να μας πεις... να μας ανακοινώσεις ποιοι ακριβώς είναι οι κύριοι που βρίσκονται και οι κυρίες που βρίσκονται εδώ κοντά μας. Να μας πεις συγκεκριμένα ποια είναι τα παιδιά αυτά. Είναι το νούμερο 5, το νούμερο 4 και το νούμερο 3. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε η Τζελίνα Κουγουμέλη που είναι η διευθύντρια marketing των Μπισκότων Παπαδοπούλου, είναι στην ουσία οι θέσεις 5, 4 και 3 από τον πολύ πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο αυτό διαγωνισμό για τον μπισκοτάκι. Τα παιδιά αυτά έφτιαξαν τα βιντεάκια για το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, Τζελίνα, σωστά? Πολύ σωστά. Λοιπόν, με το αζημίο το φαντάζομαι. Σταμάτη, κάτι κρύβεις εσύ εκεί ή όχι? Ο Σταμάτης έχει πάρει το χρήμα. Παιδιά, τι κάναμε? Θα μας πούνε, εννοείται. Εγώ θα δώσω επιταγές. Δεν λένε με που τις έχει έτσι εδώ πέρα, τι πώς θα τις δώσει. Είναι ανάλογο με την εποχή που ζούμε, ξέρεις, την κρύβει. Την κρύβει, σωστά. Και δίνει. Την έχει και τη βγάζει, την κρύβει και τη βγάζει. Λοιπόν, να μιλήσουμε τον καθένα ξεχωριστά έτσι λίγο, παιδιά, να μου πείτε ο καθένας για το βιντεάκι του. Λοιπόν, να πω και τα ονόματά σας φυσικά, να πούμε ότι έτσι όπως σας βλέπω εγώ από τα αριστερά προς τα δεξιά, ο Στράτος ο Ζαφυριάδης είναι ο πέμπτος, ο Αχιλλέας ο Παδημητρίου ο τέταρτος και η Δήμητρα Νικολοπούλου η τρίτη νικήτρια. Δήμητρα, θα μου πει σε λίγο. Λοιπόν, Στράτο, πες μας για το βιντεάκι. Σου άκουσα πριν που έλεγε ο Σταμάτης ότι έχεις κάνει βίντεο υπερπαραγωγή. Περίπου, δεν ξέρω αν το άρεσε τόσο πολύ. Ναι, δεν έχω. Μας έψησε πάντως για υπερπαραγωγή. Σταμάτη, τα παιδιά τα γνωρίζεις τώρα για πρώτη φορά. Δεν τα έχεις ξαναδεί, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι. Τα βιντεάκια του έχεις δει, αλλά τα παιδιά δεν τα έχεις. Ωραία. Λοιπόν, τι έχεις φτιάξει στο βίντεο σου? Βασικά, έχω φτιάξει. Ήταν απευθύ με την κάμερα, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ, το οποίο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Είχα τα μπισκότα και γύριζα στον δρόμο, έβρισκα κόσμο, έκανα βούταγα εγώ μόνος μου, πήγαινα στα φαράγγια. Και ήταν σαν παιχνίδι το βρήκα να παίξουμε τα μπισκότα. Το οποίο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, ο οποίος συμμετείχε. Γιατί έβλεπε κάτι το οποίο δεν το είχε ξαναδεί. Πήγαινε σε άγνωστος δηλαδή. Ναι, και σε άγνωστος πήγα. Είχα και τα διψάκια μου βασικά που τα κούναγα σε μια κούνια και χαμογελούσαμε, μου λέγανε το μπισκότο και θέλω να το φάνε. Τα άλλα παιδάκι που βρήκα μια παρέα, ενώ μου είχαν τελειώσει τα μπισκότα και ήθελα να γυρίσω μια σκηνή ακόμα. Βρήκα κάτι παιδάκια που τρώγανε crackers μαζί με βανίλια, δηλαδή είχαν το φρούτο και τα μπισκότα μαζί. Και το συνδύασα έτσι και ρωτάω τον πατέρα του: μπορώ λέω, να πάρω τα παιδάκια? Ναι, μου λέει, βεβαίως. Και μετά το ξανασάντησα στην παραλία ξανά και του είπα: δες το βίντεο ξανά, γιατί έχει κερδίσει κιόλας. Και το ευχαριστήκαν πάρα πολύ, πραγματικά. Ήταν πολύ ωραίο. Πόσο σου πήρε να το φτιάξει το βίντεο? Είχε διάφορες σκηνές, σε θάλασσα, σε βουνά, σε. Παντού πήγαινα, όπου είχα μαζί μου τα μπισκότα. Το έκανες με φωτογραφική μηχανή, μας είπες πριν, ναι, έτσι, όχι μηχανή. Με κάμερα. Ναι, φωτογραφική μηχανή. Απλά οι φωτογραφικές πλέον high definition έχουν και πολύ απλή, καλό βίντεο. Ναι. Ούτε καν high definition, ναι, απλή. Ναι. Μάλιστα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, το διασκέδασα πάρα πολύ εγώ ίδιος. Άρα στην ουσία στις καλοκαιρινές διακοπές υποψιάζουμε ότι είχες μαζί παντού τη φωτογραφική και τράβαγες ό,τι σου καθόταν. Ναι, και οι φίλοι μου λίγο γελάγανε αυτό που έκανα, αλλά εντάξει, λέω είναι ωραίο, ας το φτιάξουμε, είναι δημιουργικό. Στράτο, αυτό με το Windows ή επενεύεις το μοντάζ, ας πούμε? Απλά έκοβα σκηνές και τις έβαζα, ναι. Έκοβα σκηνές, και, αλλά ήθελα να πηγαίνει και με μουσική πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή να πηγαίνει ο στίχος με τα κομμάτια τα οποία έκοβα. Σούπερ. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου σε ευχαριστήσω. Τώρα γελάνε οι φίλοι σου. Κέρδισες. Μάλλον όχι. Λοιπόν, έχεις αυτή τη δύσκολη εποχή, Στράτο, να παραδώσω. Εννοείται, αυτό περιμένω να τσακίσεις 1000 ευρώ. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Συγχαρητήρια, να είσαι πάντα τυχερός. Λοιπόν, να τα φας όπως γουστάρεις. Όπως γουστάρεις, σημαντικά. Άνα, από περιέργεια, θα μου πείτε όλες σας πώς θα τα ξοδέψεις. Να πούμε τα παιδιά πρώτα ή εγώ? Όχι, εσύ τώρα, πριν τσακίσω. Ήρθα πάνω με κάτι φωτογραφική μηχανή τώρα. Καλέ, πήγαινε κάπου να τα σπάσεις. Ένα ταξιδάκι, ε. Αφού μας έψησες με τη μικρή, τώρα τι θες πιο μεγάλη? Σωστός.